Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε, καλώς μας βρήκατε στο καινούριο μας σπίτι, στο καινούριο μας σκηνικό, στην καινούρια μας εκπομπή «Η ζωή είναι ωραία». Είμαι η Γιούλη Πυριανάκη και μαζί με την παρέα μου θα σας κρατάμε συντροφιά εδώ μέσα από τη συχνότητα της Κρήτη TV. Η φύση αυτής της εκπομπής είναι αισιόδοξη, είναι πολύχρωμη, είναι θετική. Και αυτό θέλουμε να περάσουμε και σε εσάς. Το πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα έχει θέματα καλλιτεχνικά, θα έχει θέματα ψυχαγωγικά, θα έχει θέματα που θα έχουν να κάνουν με ωραίους ανθρώπους. Και όλα αυτά δεν θα τα λέω μόνη μου. Μαζί μου θα έχω την αγαπημένη, την κούκλα, τη Μερόπη Μποποδάκη. Καλώς όρισες, Μερόπη. Καλώς σε βρήκα, Γιούλη μου. Έλα, κάθισε. Μερόπη μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ τυχερή που βρίσκομαι στον υπέροχο χώρο σου, στο τηλεοπτικό σου σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι με την έναρξη αυτής της καινούργιας εκπομπής είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και έτσι η τύχη είναι όλη δική μου. Γιατί κάνουμε μαζί όμορφες συζητήσεις και on camera και off, οι οποίες πραγματικά με γλυκαίνουν, με ηρεμούν και μου λες και πάντα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έχουμε μεγάλη θεματολογία και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δείξουμε στους τηλεθεατές μας. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα καλεσμένο που είναι πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Εκκεντρικός και χυμαρόδης. Αληθινός αλλά και ενιγματικός. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει τη μόδα όπως ο Λάκης Γαβαλάς. Κύριε Γαβαλά, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα και είχα μια κριτική βράκα τρελή, φοβερό κομμάτι και δυστυχώς δεν την έβαλα, αλλά έτσι και έτσι επισκέπτομαι την Κρήτη σε λίγο καιρό και θα την βάλω εκεί. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Ήθελα να σας πω ότι είναι μεγάλη μας τιμή γιατί είναι η πρώτη εκπομπή, το πρώτο θέμα και ο πρώτος μας καλεσμένος. Ω, καλή επιτυχία. Ναι, γιατί σας θεωρώ ένα άνθρωπο πολύ, όχι τυχερό, ένα άνθρωπο που έχει φτιάξει την τύχη του. Έτσι είναι. Έτσι είναι, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Έχετε δηλώσει στη συνέντευξή σας ότι είσαστε σκηνοθέτης της ζωής. Εάν δίναμε ένα τίτλο σε αυτή τη ζωή, ποιος θα ήταν? Το έχει πει ένα ιταλικό έργο που λέει «La vita è bella». Η ζωή είναι όμορφη. Εγώ κοιτάζω να χρωματίζω το χρώμα. Δεν κοιτάζω να θαμπώνω τη λάμψη. Ποια είναι η απόλυτη πολυτέλεια για σας? Η απόλυτη πολυτέλεια είναι ότι κοιμάμαι πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και ευτυχώς έτσι απονευρώνω το σύστημα, γιατί αλλιώς θα είχα πάει τρελοκομείο με την τόση ενέργεια που έχω μέσα μου. Και θεωρώ ότι το να σε αγαπάνε τρία συγκεκριμένα άτομα επί πάνω από 5 δεκαετίες, αυτό είναι ένα πράγμα καταπληκτικό και αισθάνομαι ευτυχισμένος. Το ότι κοιμάμαι καλά, έχω 3-4 καλούς φίλους. Είναι γνωστή και η συνεργασία σας με τον Νίκο Ερμές. Ναι. Πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία? Ξεκίνησε το 98, 99, να μιλάω με τον κύριο, δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον εν ζωή, Jean-Louis Dumas. Γιατί εγώ έπαιρνα από εκεί ηνία, σέλες και τα λοιπά, γιατί έκανε υπασία τότε που και η ανιψιά μου έκανε και ήταν πρωταθλήτρια. Και εγώ τη συμπεραστεκόμουν, κάνοντας και εγώ υπασία. Είπε ότι θα ήθελα να φτιάξω, να μεταποιήσω την Kelly Bag, αυτή που είχαν κάνει για την Grace Kelly. Είπε ότι τελικά αυτή η τσάντα, για να είναι χρηστική στις μέρες μας, που ήταν πλέον το 2000 που ερχότανε, οι μοντέρνοι καιροί είχαν μια γυναίκα χειραφετημένη που έπρεπε να έχει ελεύθερα τα χέρια της να δουλεύει, να ανεβαίνει στα μέσα. Να αλλάξει λίγο. Και να αλλάξει. Οπότε λοιπόν είπα, γιατί δεν βάζουμε φερμουάρ με εξωτερικές τσέπες και δεν θα πρέπει να την ανοίγει συνέχεια για να βγάζει την πούδρα να πουδράρεται όπως έκανε η Αίμρη στην Grace Kelly. Ο κύριος Ντουμά είπε: «Παπα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν μπορούμε να παραποιήσουμε μια τσάντα η οποία είναι τόσο ιστορική». Μετά κάνω ένα πάρτι στη Μύκονο, στο σπίτι μου, και επειδή είχε πάρα πολύ αέρα νότιο, που συνήθως δεν έχουμε νοτιάδες και δεν το πιάνει εκεί που είχε τα μπαρμπεκιού και τέτοια, είναι Πάσχα και εγώ ξυπνάω 11 η ώρα το πρωί και βλέπω είχαν στήσει με καμπά γύρω-γύρω να κλείσω την πέργολα για να μην έρχεται ο αέρας και μπαίνει και ανασηκώνει τη στάχτη από τα ψητά. Το βλέπω και ήταν μια τασταλία. Λέω: «Τι είναι αυτό το πράγμα?» Μου χαλάει την οπτική. Λέω: «Μα δεν γίνεται να ψήσουμε τα αρνιά λιώτικα, αλλά τότε δεν ψήνουμε τίποτα. Θα πάμε στην άνω μέρα και τα φάμε εκεί». Mm-hmm. Τέλος πάντων, ξαναπάω να κοιμηθώ, δυσυχισμένος. Όταν συγχυζόμαι, κοιμάμαι ευτυχώς. ξυπνάω μετά στις 1:30 ώρα, 2 που ήταν σχεδόν το τραπέζι μου και το είχαν κάνει όλο γκράφιτ.
Αυτό το βλέπω, το γράφετε και λέω, κάτσε, αυτό είναι εργοτέχνης τώρα, δεν είναι να το πετάμε. Έτσι και έως δεν μπορούσαμε να τα αλλάξουμε, γιατί πραγματικά αγρίευε ο νότιος άνεμος. Έχω πάει σε ένα ράφτι εκεί, έχω φτιάξει ένα trench coat από αυτό το καμπά, με όλα αυτά τα γράφιτι. Και τελικά πηγαίνω στην Hermès και λέω στον κύριο Ντουμά, να σας πω, λέω, θα ήθελα να κάνω μια τσάντα με αυτό το καμπά. Μου λέει, γελούσε. Λέω, θέλω να το δείτε πιο καλά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κάτι ιστορικό, γιατί το έχουν φτιάξει τα οικογένεια όλοι, το κάναμε όλοι γράφιτι και τα λοιπά. Αυτός έτσι ευαισθητοποιήθηκε που είπα η οικογένεια. Να μην σας τα απολογώ, γίνεται η πρώτη Birkin τσάντα από αυτό το καμβά. Δέχεται, μου φτιάχνει την τσάντα, μόλις πω να την παραλάβω, που έχω και φωτογραφίες φυσικά μαζί του και το έχει πει και σε 2-3 περιοδικά της Γαλλίας, ότι εγώ έφτιαξα για έναν Έλλην, un Greek fortuné, είπε, έτσι με ονόμασε. Φορτουνέ στα γαλλικά δεν θα πει τυχερός, θα πει ικανός. Τέλος πάντων, του λέω τώρα, εντάξει, φτιάξαμε. Θα φτιάξουμε και μια μεγάλη κέλη, 50, γιατί εγώ πήγαινα να πάρω την κέλη να την παραποιήσω, με το ίδιο πανί, γιατί είχε μείνει κι άλλο. Είχαμε ατελείωτο καμπά. Φτιάχνει και την κέλη, βουαγιάζ που είναι για το ταξίδι δηλαδή, και μετά του λέω τώρα, δεν πρέπει η κέλη αυτή η καημένη να την ανοίγουμε και να την κλείνουμε με μια κάποια ευκολία. Και έτσι δημιουργείται η κέλη Λάκης, η οποία ακόμα και σήμερα είναι η πιο πουλημένη τσάντα βέβαια στην Hermès. Γι' αυτό και πηγαίνω πάλι στο Παρίσι τώρα, γιατί κάνουμε και άλλα πράγματα φυσικά. Έχουμε κάνει και την Λάκης Drag και την Birkin Λάκης, είναι και της Jane Birkin η τσάντα. Και συνεργαζόμαστε γενικά στο ατελιέ, στο καλλιτεχνικό κομμάτι των αξεσουάρ, αλλά εγώ περισσότερο μεταποιώ, δεν θέλω να πω τη λέξη παραποιώ, τις αρχικές πάρα πολύ γνωστές τσάντες. Δεν είναι ότι φτιάχνω κάποιες καινούριες. Θέλω να μου πείτε, στη φυλακή τι όμορφο βρίσκατε, πώς κρατήσατε αυτή την αισιοδοξία? Στη φυλακή ήταν το δικό μου survivor που σήμερα βλέπουμε, χωρίς να υπάρχουν όμως ίντριγκες, γιατί εγώ δεν έκανα, γιατί εγώ είμαι καλλιτέχνης και είμαι ένας άνθρωπος με γνώση, άρα δεν του χρειάζεται ίντριγκα. Εγώ κράτησα το surviving σαν τίτλο αρχικά. Μετά έγινα ηγέτης. Έγινα ηγέτης και του κελιού και της φυλακής και της τιμωρίας. Άρα λοιπόν, ό,τι με καθιστά ηγετικό, το δέχομαι σαν κείμενο και σαν δράση. Δεν έχω πρόβλημα. Γιατί έχει δημιουργία μέσα του? Βεβαίως έχει δημιουργία, γιατί εγώ εκεί διάβασα περισσότερο, έγραψα περισσότερο, ακούστηκα περισσότερο και πάνω απ' όλα βγήκε ο πραγματικός μου χαρακτήρας. Ποιος είναι? Ότι είμαι πάρα πολύ γενναίος και έχω ένα σκληρό χαρακτήρα και είμαι αυτό που πιο πολλοί λένε ότι υποστηρίζω αυτό που γράφει ταυτότητά μου, Άρεν. Ο Αχιλλέας φορούσε μια χλαμίδα που έδειχνε τα υπέροχα πόδια του και γι' αυτό την έβαζε, να το ξέρετε. Έβαζε αυτή τη χρυσή πόρπη εδώ, γιατί ήθελε κάτι να γυαλίζει με τον ήλιο την αντανάκλαση στο πρόσωπό του. Ήταν styling λοιπόν. Ήταν styling και τριβότανε με τη μαρμαρόσκονη για να κάνει peeling στο δέρμα. Εγώ δεν κάνω κάτι άλλο. Αυτά κάνω κι εγώ. Βάζω κάτι κοντά στο πρόσωπο χρυσό, όπως τώρα έχω βάλει σκουλαρίκια καπρίλη, ας πούμε. Βάζω sneaker για να μπορώ να περπατάω ώρες ατελείωτες και να ανοιχνεύω πράγματα. Είμαι ένας άνθρωπος του κόσμου και της μοντερνιάς, της εξέλιξης. Δηλαδή, άλλα πράγματα θέλαμε το 50, οι γυναίκες είχαν λεπτή μέση με τα φουρό κτλ. Γιατί εκεί χορεύαν το Fox Anglais, οπότε αυτό, όπως κοινιώσουν τον κρινολίνο, έδειχνε καλύτερα. Μετά η γυναίκα άρχισε να καπνίζει, οπότε όταν χτύπαγε το άφλητρο τσιγάρο πάνω στο κουτί με τα τσιγάρα, της πήγαινε ένα ανδρικό σύνολο, όπως ήταν το WS του Saint Laurent. Και σήμερα η γυναίκα κάνει πολλές πλαστικές και γι' αυτό έχει πολλές διαφάνειες που φοράει για να δείξει το καινούριο της έργο πάνω στο σώμα της. Mm-hmm. Το οποίο δεν με βρίσκει βέβαια σύμφωνο, αλλά αυτές είναι οι καταστάσεις. Τι γνώμη έχετε για τα ελληνικά brands? Μ' αρέσει ο Σωτήρης Γεωργίου, μ' αρέσει ο Στέλιος Κουδουνάρης. Μ' αρέσει ένα brand που λέγεται Zeus Edion, όχι πάντα, γιατί αυτό το ελληνοπρεπές και το ελληνοποιημένο και όλα, όχι μόνο γι' αυτό, δηλαδή για πολλά brands, φτάνει πια. Και τι θα λέγατε ότι λείπει από την ελληνική αγορά? Από την ελληνική αγορά λείπει η μετάδοση, η επικοινωνία του πώς πρέπει να δείχνουμε αυτό που φτιάχνουμε. Influencers, χι. Οι bloggers, χι. Δεν ξέρουν, δεν έχουν αυτή την κουλτούρα. Όχι. Ειδικά στην Ελλάδα, καταρχήν κάθε μέρα ξεπετρώνουν bloggers και influencers που δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό. Γι' αυτό εγώ είπα, καμιά φορά μου λέει, το είδαμε σε σένα και το πήραμε. Λέω, καλά, μην με πείτε και influencer, να με πείτε
star icon. Για πλάκα δηλαδή. Εύχομαι, ναι, όταν θα έρθω στην Κρήτη, να ξαναθυμηθώ γιατί παλιά χόρεψα το πεντοζάλι και επειδή όλος ο κόσμος έχει να κάνει με τη ζάλη της μόδας, εγώ να έχω μία ζάλη από τον υπέροχο κριτικό χορό που αγαπώ. Τι ωραία που παίζετε με τις λέξεις πάντα. Όλο γενικά, αλλά όλους τους χορούς, αλλά ειδικά τους λεβέντικους χορούς. Τους αγαπώ ιδιαίτερα και είναι κάτι το οποίο πάντα θα μου θυμίζει τη λεβεντιά της Ελλάδας και το 80% το έχει δημιουργήσει η Κρήτη, παρόλο που έχετε και άλλα πράγματα πολύ. Εκεί, βεντέτες και τέτοια. Τα καλά κρατάμε, τα καλά. Ναι. Κάθε σας φράση είναι και ένα μάθημα, το ίδιο και το βιβλίο σας βέβαια, που αν και είναι αυτοβιογραφία, έχει πάρα πολλά μαθήματα για τη μόδα. Μαθαίνεις πάρα πολλά μέσα από τις δεκαετίες. Χαίρομαι γιατί αυτό ήταν. Εγώ έψαχνα πάντα, ψάχνω. Τελικά παίρνω από αγγλικά και ιταλικά γιατί δεν έχω βρει πολλά βιβλία στην Ελλάδα. Αυτό το βιβλίο πραγματικά δεν είναι απλά για να μάθουμε για τη ζωή σας. Μαθαίνεις πράγματα για το lifestyle μέσα από τις δεκαετίες και για τη μόδα. Πολύ καλό γραμμένο, μπράβο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Ηράκλειο να μας μάθετε ακόμα περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ και εσείς καλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Στο σταθμό να πάει τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναλέμε. Καταπληκτικός λοιπόν ο Λάκης Γαβαλάς και με Ρόπη να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι μετά την φυλακή κατάλαβε ο κόσμος ποιος ήταν πραγματικά. Είδαμε ένα άλλο Λάκη, ένα πιο λαϊκό, όχι μόνο αυτό που χαρακτηρίζει τον εαυτό του σαν υπηρέτη της πολυτέλειας, αλλά πιο ανθρώπινο, πιο κοντά μας. Προσγειωμένο και με αγάπη στα απλά πράγματα, γιατί όπως ο ίδιος σου παραδέχτηκε, η πολυτέλεια για εκείνον είναι ο καλός ύπνος και τρεις άνθρωποι που τον αγαπούν. Μας είπε επίσης ότι γενικότερα η φυλακή δεν ήταν για αυτόν κάτι το οποίο τον έριξε και έμεινε εκεί. Μέσα στη φυλακή άρχισε να σκηνοθετεί τη ζωή του, διάβασε πολύ, έκανε πολύ γυμναστική για να βγει καλύτερος. Είχε μια αισιόδοξη στάση που την κράτησε σε όλη τη διάρκεια, έκανε όλους όσους γνώρισε εκεί μέσα να το σεβαστούν, ήταν δηλαδή ο κύριος Γαβαλάς και σαν να έγραψε ένα σενάριο, ένα κεφάλαιο το οποίο ήταν φυλακή. Δεν σήμαινε ούτε αρχή, ούτε τέλος, ούτε τίποτα. Από εκεί και πέρα η ζωή του συνεχίστηκε. Κεντρική και η εικόνα του βέβαια, πάντα με τα αξεσουάρ του, τα μοναδικά αξεσουάρ και ήταν λίγο μακιγιαρισμένος ή μου φάνηκε στην κάμερα. Γενικότερα η εικόνα του Λάκη Γαβαλά είναι χωρίς τίτλους και ταυτότητες. Δηλαδή, υιοθετεί χαρακτηριστικά και στοιχεία και από τη γυναικεία και από την αντρική καρνταρόμπα και δεν νιώθει καθόλου άσχημα γι' αυτό. Το υποστηρίζει απόλυτα. Ακριβώς. Και είναι μια τάση γενικότερα. Αυτή είναι η τάση του 2023 σίγουρα. Είναι αυτό που λέμε η μόδα χωρίς φύλο. Είναι το λεγόμενο gender fluid, σωστά. Ακριβώς, ακριβώς. Θα μπορούσαμε να πούμε προάγγελο το unisex. Σαν αρχή ήρθε έτσι στην εποχή πριν μερικά χρόνια ότι μία κοπέλα κοιμάται στο σπίτι του φίλου της. Οπότε ξυπνάει το πρωί και μπορεί να φορέσει το τζιν του, να ανοίξει την ντουλάπα του, να φορέσει το τζιν του και να βγει έξω, στυλάτη, άνετη. Να δανειστεί ρούχα του. Ακριβώς. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό, δηλαδή μια γυναίκα να μπορεί να ανοίξει την ντουλάπα του αγοριού της και αυτά τα τζιν, τα boyfriend τζιν, είναι αυτά που κατέλαβαν μια θέση στα καταστήματα ρούχων. Οι γυναίκες έγιναν πιο άνετες. Γιατί είχαμε συνηθίσει τα πιο skinny, αυτά τα τζιν που έπρεπε. Ναι, ακριβώς. Ήταν πολύ κολλητά και κυριολεκτικά έδειχναν την σιλουέτα μας. Και τα καλά μας και τα κακά μας. Κοίταξε, έτσι. Σαν τάση έχει αρχίσει πάνω από 100 χρόνια με την Coco Chanel, η οποία ήταν η πρώτη που δανείστηκε ρούχα από την ντουλάπα του αγοριού της. Και από εκεί άλλαξε εντελώς, μα εντελώς το στυλ της γυναίκας. Είναι σαν να λέμε. Κατά κάποιο τρόπο ότι οι γυναίκες κατέκτησαν το δικαίωμα της άνεσης, οι γυναίκες μπορούν να κόψουν τα μαλλιά τους κοντά και να είναι πιο άνετες. Και τώρα και οι άντρες κατέκτησαν το δικαίωμα να φαίνονται πιο όμορφοι, να μπορούν να διορθώσουν κάποια πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για την ταυτότητα τη σεξουαλική. Ακριβώς, σωστά. Ακριβώς. Είναι καθαρά η εικόνα που δείχνουμε και
θα πρέπει μέσα μας να έχουμε βρει αυτό που θέλουμε να δείξουμε. Παλιότερα, τα στερεότυπα, η κοινωνία μας έλεγε ότι τα κορίτσια έχουν σημαία το ροζ, τα αγόρια έχουν σημαία το γαλάζιο. Και κάπως έτσι ήταν καθορισμένη και η ζωή, οι επιλογές. Από πλέον, τη γέννηση μέχρι τέλος. Ακριβώς. Πλέον όλα αυτά είναι κάπως πιο ελεύθερα. Στον γυναικείο όροφο μπορεί ένας άντρας να πάει να δοκιμάσει κάτι. Ακριβώς. Να πάρει από τα ράφια γυναικεία ρούχα και να πάει στο δοκιμαστήριο χωρίς να τον κοιτάζουν από δεξιά και αριστερά και εκείνος να είναι αμήχανος. Το ίδιο συμβαίνει και στα κέντρα αισθητικής πλέον. Μπορεί ένας άντρας να σχηματίσει τα φρύδια του καλύτερα. Μπορεί να περιποιηθεί τα άκρα του. Τώρα υπάρχει μία ελευθερία, ελευθερία στο στυλ, ελευθερία στις επιλογές. Όλο αυτό έχει να κάνει με το μέσα μας, με αυτό που θέλουμε εμείς να δείξουμε. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον David Bowie, έτσι. Βέβαια, ναι. Ήταν ο πρωτοπόρος και ενέπνευσε πάρα πολύ σε θέματα, στυλιστικά θέματα. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε και σήμερα πολύ έντονα. Νομίζω στο εξωτερικό το έχεις χορτάσει εσύ με τα ταξίδια σου. Η αλήθεια σου είναι ότι στο εξωτερικό υπάρχουν ακόμα και καταστήματα τα οποία έχουν το ίδιο ρούχο σε πάρα πολλά μεγέθη. Δηλαδή από ένα μικρό κορίτσι που μπορεί να το βάλει μέχρι ένα εύσωμο άντρα. Και είναι ακριβώς το ίδιο ρούχο σε πάρα πολλά μεγέθη. Είναι και για τα δύο φύλλα. Μάλιστα, έτσι μπορεί δηλαδή κάποιος σε όλες τις ηλικίες και στην εφηβεία και μεγαλύτερος να διαλέξει το ρούχο με βάση το στυλ του, το γούστο του και όχι σύμφωνα με τα κοινωνικά στερεότυπα τα οποία σιγά σιγά η μόδα πιάνει τα κουτάκια που τα στερεότυπα είναι κουτάκια της κοινωνίας, τα αφαιρεί και σου λέει ότι μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις αρκεί να το υποστηρίζεις. Μερόπιμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες. Εγώ σε ευχαριστώ, Γιούλη μου. Και πάμε τώρα στην κουζίνα μας, όπου εκεί με περιμένει ο Γιώργος Παπακώστας για να μας ετοιμάσει λαβράκι σωτέ. Γιώργο Παπακώστα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Τι θα μας φτιάξεις ακριβώς σήμερα? Θα σας φτιάξω ένα λαβράκι σωτέ με μία σούπα από αρακά, με ναι, φρέσκα μυρωδικά. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με τη σούπα. Mm-hmm. Βάζουμε το λάδι μας να πάρει μια αλφα θερμοκρασία. Ξεκινάμε με κρεμμυδάκι λευκό ξερό. Ωραία. Θέλουμε λευκό για να μην χάσει χρώμα η σούπα μας με το κόκκινο. Mm-hmm. Θα βάλουμε λίγο να το σοτάρουμε. Ωραία. Και το αφήνουμε να κάψει, να καραμελώσει. Να καραμελώσει θα το αφήσουμε. Τέλεια. Και θα ρίξουμε στη συνέχεια το πράσο, θα το χρειαστούμε όλο, θα δώσει πολύ γεύση στο πιάτο μας. Ναι. Θα το αφήσουμε λίγο να μαλακώσει, να εδρώσει το κρεμμύδι, να μας δώσει γεύση. Και να μας πεις τώρα τι χρειάζεται ακριβώς για να φτιάξουμε αυτή την σούπα ή κρέμα του αρακά. Χρειαζόμαστε κρεμμυδάκι ξερό, πράσο, mm-hmm, το λευκό του μέρος, όχι τα φύλλα τα πράσινα. Ναι. Και αρακά και νερό. Μετά στο χτύπημα που θα το χτυπήσουμε στο blender για να βγει έτοιμη η σούπα, θα χρησιμοποιήσουμε άνηθο, κόλιανδρο και μαϊντανό. Θα ρίξουμε τον αρακά τώρα. Ωραία. Δεν θέλουμε να το ψήσουμε πάρα πολύ γιατί θα χάσει το χρώμα του αρακάς. Οπότε τώρα θα συμπληρώσω το νεράκι μας. Mm-hmm. Θα βάλω να το καλύψω και ελάχιστα παραπάνω. Τώρα θα το αφήσουμε να βράσει. Να μαλακώσει ο αρακάς χρειάζεται περίπου στα 5 με 6 λεπτά από το σημείο βρασμού. Αν δεν είναι περίοδος νηστείας, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ώστε να το έχουμε και έτσι λίγο πιο πλούσιο? Λοιπόν, θα σας προσθέσω μία σάλτσα βουτύρου. Ναι. Η γαλλική ορολογία της είναι η Beurre Blanc. Ναι. Beurre Blanc στα γαλλικά σημαίνει λευκό βούτυρο. Είναι μία βάση, ας το πούμε έτσι, σάλτσας που έχει λευκό κρασί, ξύδι λευκό και βούτυρο. Τέλεια, για πάμε να τη δούμε. Να σοτάρουμε λίγο κρεμμυδάκι. Επίσης θα αρωματίσω αυτή τη σάλτσα με λίγο ξύσμα lime για να δώσω μία οξύτητα έξτρα. Mm-hmm. Τώρα θα σβήσουμε με τα δύο αλκοολούχα. Και αυτό που βάζεις τώρα είναι το λευκό ξύδι. Τέλεια. Και θα αφήσουμε να εξατμιστεί αρκετά και να πέσει
η ποσότητα του υγρού, ναι, για να μπορούμε να δώσουμε τη σάλτσα με βούτυρο. Η σούπα είναι σχεδόν έτοιμη. Ωραία. Θα την κλείσω. Mm-hmm. Θα τη βάλω λίγο στην άκρη και θα προετοιμάσω το blender μας να τη χτυπήσουμε. Θα βάλουμε όλα τα υλικά όπως είναι στο blender. Και πάμε να τελειώσουμε και τη σάλτσα μας. Θα χαμηλώσω ελάχιστα τη θερμοκρασία και τώρα είναι η στιγμή που προσθέτουμε το βούτυρο. Θα προσθέσω το μισό βουτυράκι. Θα αφήσουμε το βούτυρο να λιώσει και να δέσει τη σάλτσα μας, εκτός φωτιάς βέβαια, έτσι. Τώρα θα το αφαιρέσω και θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο βουτυράκι. Εκτός φωτιάς δηλαδή μετά. Εκτός φωτιάς. Και πάμε να συνεχίσουμε με τη σούπα μας, να βάλουμε στο blender όλα τα υλικά και να το κάνουμε... Ναι, έχω αδειάσει όλα τα υλικά από την κατσαρόλα μου, mm-hmm, και τώρα θα προσθέσουμε μερικά μυρωδικά που έχω ψιλοκόψει, ναι, όπως κόλιανδρο, άνηθο, μαϊντανό. Ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι του αρέσει. Αυτά δεν τα βάλαμε μέσα στην κατσαρόλα για να μην χάσουν την φρεσκάδα τους, σωστά? Ναι, τα προσθέτουμε πάντα μετά και θα χτυπήσουμε αρκετά να ομογενοποιηθεί το υλικό μας. Κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι. Και πάμε τώρα στο ψάρι μας. Έχουμε βάλει το τηγάνι μας, έχει κάψει. Τώρα θα το πιπερώσουμε. Και από τις δύο μεριές μία αλάτι. Και πιπέρι μόνο από τη μέσα μεριά του ψαριού, για να μην μας καεί στο τηγάνι και μυρίσει. Τώρα πάμε να σοτάρουμε το λαβράκι μας. Ναι. Θα βάλω ελαιόλαδο. Στα ψαράκια χρησιμοποιούμε πάντα ελαιόλαδο. Θέλουμε να καίει αρκετά το τηγάνι μας. Περιμένουμε να ανασηκωθεί. Ανασηκώθηκε τώρα, αν το βλέπεις καλά. Α, ναι, ναι, ναι. Α, τι τέλειο. Και μόλις το δούμε να πέφτει, τότε θα χαμηλώσουμε αρκετά τη θερμοκρασία μας. Τώρα είναι η στιγμή που πατάμε το ψαράκι μας. Να διώξουμε όλη την περιττή υγρασία κάτω από το ψάρι, ενδιάμεσα στην πέτσα και στο τηγάνι μας. Τώρα θα βγάλουμε πάνω ένα δεύτερο τηγανάκι για να κάνουμε τα χόρτα μας. Mm-hmm. Να τα γλασάρουμε με τη σάλτσα μπερμπλάνκ. Εφόσον έχει σταθεί το τηγανάκι μου, θα ξαναχρησιμοποιήσουμε πάλι ελαιόλαδο. Ελάχιστο. Γιατί θα χρησιμοποιήσουμε τη σάλτσα βουτύρου. Να πάρουμε τα χόρτα μας. Πάρουμε σέσκουλο. Πάρουμε σπανάκι. Και μερικά κοτσανάκια από το σέσκουλο. Το λαβράκι μου κοντεύει. Πώς είναι από κάτω? Φαίνεται ότι είναι τραγανό. Ναι, και αρχίζει πλέον και γίνεται άσπρο και επάνω. Ναι. Μόλις φτάσω σε επιθυμητό σημείο, θα το γυρίσω να ψηθεί και το τελευταίο κομμάτι που έχει μείνει κάπως ομό. Τώρα θα προσθέσουμε την Beurre Blanc. Να γλασάρουμε τα χόρτα μας. Το λαβράκι μου θα το τσεκάρω μια τελευταία φορά. Ναι. Μας πήρε χρωματάκι ωραίο. Ωραία. Τώρα είναι η στιγμή που θα το γυρίσω. Όπως βλέπουμε, η πέτσα είναι αρκετά τραγανή. Ναι, ναι. Τέλειο. Το λαβράκι μας είναι έτοιμο. Θα το αφαιρέσω. Θα το αφήσω λίγο στο ξύλο κοπίσμου να ξεκουραστεί. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε το στήσιμο. Τέλεια. Να δοκιμάσουμε λοιπόν. Να δοκιμάσεις. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδοκιμάσεις εδώ πέρα. Γιώργο, είναι τέλειο. Πραγματικά, και πανέμορφη παρουσίαση και υπέροχη γεύση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Επιστρέψαμε λοιπόν και κοντά μας έχουμε την ψυχοθεραπεύτρια θετικής κατεύθυνσης, Ζηνοβία Πατεράκη. Ζηνοβία μου, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ, Γιούλη μου, και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την υπέροχη εκπομπή με τα τόσο όμορφα θέματα. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Για πες μας λοιπόν, Ζηνοβία, τι ακριβώς είναι η ψυχοθεραπεία θετικής κατεύθυνσης. Λοιπόν, θετικής κατεύθυνσης σημαίνει ότι επικεντρωνόμαστε στα θετικά, δηλαδή υπάρχει περιορισμένος αριθμός συνεδριών που γίνεται και μέσα εκεί επικεντρωνόμαστε στα θετικά. Ακόμα και αν έρθει κάποιος με κάποιο πρόβλημα σοβαρό, το ακούμε, αλλά επικεντρωνόμαστε στο να του τονίσουμε μέσα από ειδικές ασκήσεις τα θετικά που υπάρχουν στη ζωή του. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εσύ θα έρχεσαι εδώ πέρα με ένα θέμα κάθε φορά όπου θα το αναπτύσσουμε και ελπίζουμε να δώσουμε λύσεις σε κάποιους ανθρώπους που μας βλέπουν από το σπίτι και προβληματίζονται και έχουν τις αγωνίες τους. Και εσύ ως ειδικός θα μας εξηγείς και θα μας αναλύεις το κάθε θέμα. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι η σεξουαλικότητα στην εφηβεία. Είναι έτσι. Ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Mm-hmm. Βέβαια, εξαρτάται και από το πού θα το προσεγγίσουμε. Εμάς ο στόχος σήμερα είναι οι γονείς που μας παρακολουθούν ή μπορεί και οι έφηβοι που θα δουν την εκπομπή να μπορέσουν να αποκωδικοποιήσουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα τους, στο πνεύμα τους, στο συναίσθημά τους, έτσι ώστε να έχουν ένα ομαλό πέρασμα στην εφηβεία και μια επαφή με τη σεξουαλικότητά τους από μία σωστή βάση. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι η εφηβεία και τι συμβαίνει ακριβώς στο σώμα μας αυτό το σημείο. Η εφηβεία λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι στα αγόρια και στα κορίτσια ξεκινάει από διαφορετική ηλικία από το καθένα. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει από τα 8-9 έτη και να φτάσει μέχρι και τα 18-19. Αυτό βέβαια εξαρτάται από το DNA του κάθε παιδιού και των γονέων και που μεγαλώνει και τι συμβαίνει στο περιβάλλον του. Χοντρικά λοιπόν η εφηβεία έχει μεγάλη διάρκεια όπως βλέπουμε και αλλαγές στο σώμα λοιπόν συμβαίνουν. Καταρχήν αρχίζει μια τριχοφυΐα, αρχίζουν τα γεννητικά όργανα να αναπτύσσονται, οι ορμόνες έχουν τα πάνω και τα κάτω, αρχίζουν το παιδί να έχει διαφορετικές ανάγκες στο φαγητό, γι' αυτό και πολλοί έφηβοι ή παίρνουν βάρος ή χάνουν βάρος. Χρειάζεται απλά να αντιμετωπίσουμε την εφηβεία όχι σαν μια ασθένεια ή νοητική ή ψυχολογική ή σωματική, αλλά να αγκαλιάσουμε το παιδί σε όλη αυτή την τεράστια αλλαγή που συμβαίνει. Και είναι αυτές οι αλλαγές που κάνουν και δημιουργούν και όλα αυτά τα νεύρα που έχει ο έφηβος και δεν αλλάζει ξαφνικά και δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Κοίταξε, ακριβώς. Και εμείς, επειδή έχουμε ήδη μεγαλώσει, έχουμε ξεχάσει πώς ήμασταν εμείς στην εφηβεία. Και το σημαντικό για μένα που θέλω να πούμε είναι ότι επειδή εμείς, η γενιά, αυτοί που είμαστε τώρα γονείς, ίσως οι γονείς μας δεν είχαν αντιμετωπίσει τόσο επιστημονικά την εφηβεία μας. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι εγώ όταν μου ήρθε η περίοδος πρώτη φορά, ψάχνα να βρω που είναι οι σερβιέτες και τι είναι Τώρα μιλάμε πολύ πιο νωρίς στο κορίτσι μας, το εξηγούμε κάποια πράγματα. Δεν είμαι σίγουρη όμως, είναι η μαμά αυτή που πρέπει να πλησιάσει το παιδί της και να του εξηγήσει τι συμβαίνει στην εφηβεία και τις διαφορές που θα δει στο σώμα του. Αυτό εξαρτάται από το φύλο. Το κορίτσι πρέπει να το πλησιάσει η μητέρα και το αγόρι πρέπει να το πλησιάσει ο πατέρας. Ακριβώς γιατί αναπτύσσονται οι ορμόνες και αναπτύσσεται και η ερωτική επιθυμία. Αρχίζει το παιδί να νιώθει ότι του αρέσει το άλλο φύλο ή ακόμα και το ίδιο φύλο. Να νιώθει περίεργα. Οπότε χρειάζεται η μητέρα στο κορίτσι ή ο πατέρας στο αγόρι. Είναι καθοριστική αυτή η ηλικία ως η πρώτη μας ερωτική επαφή, σωστά? Σωστά. Είναι η πρώτη μας ερωτική επαφή και εδώ χρειάζεται ένα SOS, γιατί έχουμε δει διάφορα συμβάντα το τελευταίο διάστημα, όπου βγήκαν έφηβοι και είπαν ότι αυτό δεν έπρεπε να γίνει, ή και εμείς ίδιοι μπορούμε να έχουμε βιώσει τραυματικές εμπειρίες που δεν ξέραμε να τις εξηγήσουμε, γιατί κανένας δεν βρέθηκε να μας τις εξηγήσει. Και αυτό το θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορεί να έχουν γίνει. Οπότε χρειάζεται να εξηγήσουμε στον έφηβο ότι θα νιώσει σαφώς ερωτικό κάλεσμα, γιατί το σώμα είναι αυτό που το κάνει και οι ορμόνες μας καλώς ή κακώς μας ελέγχουν. Οι ορμόνες μας είναι οι αρχηγοί μέσα στο σώμα μας. Οπότε χρειάζεται να πούμε στο παιδί ότι δεν πρέπει να επιτρέπει να το αγγίζουν, ξέρω εγώ, σε ιδιαίτερα σημεία.
ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι χωρίς τη συνένεσή του, ότι αν νιώσει κάτι περίεργο χρειάζεται να φύγει, να τρέξει, να ζητήσει βοήθεια από κάποιο μεγάλο. Και ότι πρέπει πάντα ό,τι γίνεται, είτε είναι με κάποιον της ίδιας ηλικίας, είτε όχι, να δώσει τη συνένεσή του και να νιώθει το ίδιο άνετα, χαρούμενο και ευτυχισμένο. Μιλάμε σε αυτήν την φάση και για την εγκυμοσύνη και για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα που θα μπορούσαν να συμβούν σε αυτή την ηλικία. Πολύ σωστή ερώτηση και εννοείται πως ναι. Όσο πιο νωρίς εξηγήσουμε στο παιδί μας τι θα συμβεί μέσα στο σώμα του και πώς γίνεται η γονιμοποίηση του οαρίου με έναν πιο επιστημονικό τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι στο εξωτερικό υπάρχουν ειδικές ιστοσελίδες που μπορείς να βάλεις το παιδί σου μέσα και να διαβάσει με πολύ κατάλληλα διατυπωμένο τρόπο από ψυχολόγους και ειδικούς τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε πρέπει να το εξηγήσουμε για να μπορέσει να προφυλαχτεί. Κοίταξε, ωραία τα λέμε εμείς τώρα, δεν είναι και τόσο εύκολο. Οι ίδιοι οι έφηβοι νομίζω ότι είναι σε μια φάση που ντρέπονται, δεν θέλουν να ακούσουν. Σε σταματάνε, σου λένε, ω, άσε με τώρα, δεν θέλω να το συζητήσω αυτό με σένα. Πώς τους πλησιάζουμε, πώς μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά τους. Και αν τελικά δεν τα καταφέρνουμε, γιατί ίσως και εμείς να είμαστε, ξέρεις, η γενιά μας, όπως είπαμε, δεν έχουμε μάθει να μιλάμε για αυτά με τους γονείς μας, δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε και ίσως και εμείς να ντρεπόμαστε. Καταρχήν, πρέπει να βρούμε μία στιγμή, είτε αυτή είναι 5 λεπτά είτε 10 λεπτά, που το παιδί θα μας ακούσει. Ο έφηβος δεν θέλει και πολύ κουβέντα. Θέλει απλά να βρούμε την ιδανική στιγμή που γίνεται ο διάλογος. Εκεί λοιπόν μπορούμε να πούμε στο παιδί μέχρι εκεί που δεν αισθάνεται άβολα. Γιατί όταν δούμε ότι το παιδί αρχίζει να αισθάνεται άβολα, χρειάζεται να σταματήσουμε τη συζήτηση. Οπότε χρειάζεται να μπορούμε να προμηθευτούμε κατάλληλα βιβλία. Υπάρχουν βιβλία εκπληκτικά αυτή τη στιγμή, τα οποία μπορεί να αγοράσει ο γονέας και να τα έχει στο σπίτι. Οπότε ο έφηβος θα βρει τα βιβλία, θα τα διαβάσει και θα πάρει κάποιες πρώτες πληροφορίες από μια σωστή πηγή χωρίς τον βομβαρδισμό από τα κακά ερωτικού περιεχομένου ιστοσελίδες, τα οποία είναι παραπληροφόρηση και μπορούν να αποπροσανατολίσουν και τον έφηβο σε σχέση με το ποιες είναι οι ανάγκες του, τι του αρέσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο έφηβος ψάχνει να βρει, ανακαλύπτει το σώμα του, ανακαλύπτει τι του συμβαίνει. Του αρέσουν τα αγόρια, του αρέσουν τα κορίτσια, δεν του αρέσει τίποτα και θέλει χρόνο να αποφασίσει. Όλο αυτό χρειάζεται να ανοίξουμε την πόρτα, να τα αγκαλιάσουμε και να το επιτρέψουμε να με ασφαλή τρόπο μέσα στην οικογένεια να δει. Οπότε θα πρότεινα βιβλία, κάποιες ιστοσελίδες ίσως του εξωτερικού που μπορούμε τώρα πλέον με την αυτόματη μετάφραση να μεταφραστεί και να διαβάσει εκεί κάποια υγιή πράγματα αν ο γονέας δεν νιώθει άνετα να μιλήσει με το παιδί του για όλα αυτά τα θέματα. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία που ένας έφηβος μπορεί να αρχίσει να πειραματίζεται σεξουαλικά? Κοίταξε να δεις, αυτό η ερώτηση είναι ιδιαίτερη, γιατί μπορεί και από τα 12 χρόνια να νιώθει την ανάγκη να πειραματιστεί. Εκεί χρειάζεται για μένα, είναι απαραίτητο ο γονέας να είναι δίπλα του και να του πει ότι είναι νωρίς. Ότι χρειάζεται να περιμένει. Πόσο? Τόσο όσο να νιώθει το ίδιο άνετα. Άρα υποστηρίζεις ότι όσο πιο αργά γίνει η πρώτη επαφή, τόσο καλύτερα σαφώς, για κάποιον. Ναι, σαφώς ναι, γιατί έχει την ωριμότητα και οι ορμόνες έχουν εξισορροπήσει. Ο οργανισμός έχει εξισορροπήσει. Η ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων έρχεται στα 16, 17, 18. Εκεί ολοκληρώνει, δηλαδή μέχρι τα 18 το παιδί αλλάζει το σώμα του. Οπότε χρειάζεται να οριμάσει όλο αυτό, να δεχτεί το σώμα του το παιδί, ώστε μετά μπορεί να επιλέξει και την ερωτική επαφή που αυτό με ησυχία και με ηρεμία, όλο αυτό θα έρθει την ώρα που πρέπει. Εγγυάται λοιπόν έτσι μια πιο όμορφη πρώτη εμπειρία, όσο πιο πολύ το καθυστερήσουμε, γιατί οριμάζουμε και περισσότερο. Ακριβώς αυτό. Και χρειάζονται οι γονείς για μένα να είναι δίπλα, χωρίς να παραβιάζουν, πρόσεξε τι θα σου πω, να παραβιάζουν τον ιδιωτικό χώρο του παιδιού. Ναι. Δηλαδή, αν το παιδί δούμε ότι δεν θέλει να συζητήσει άλλο, το αφήνουμε. Του δίνουμε χρόνο για να μπορέσει το ίδιο να επεξεργαστεί, γιατί βομβαρδίζεται από παντού, από 100 πληροφορίες, που το ίδιο δεν μπορεί, δεν ξέρει να τις επεξεργαστεί, δεν γνωρίζει. Σημαντικό είναι να του μιλάμε, να είμαστε κοντά του και με άλλα θέματα, ώστε όταν έρθει το θέμα της σεξουαλικότητας να μην αισθανθεί άβολα, να μπορούμε να είμαστε άνετα μεταξύ μας και αν γίνεται να αρχίσει η συζήτηση χρόνια πριν χρειαστεί να γίνει. Ακριβώς ώστε αυτό. Ώστε να είναι μια όμορφη συζήτηση. Και επίσης πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο γονέας να αποδεχτεί ποια είναι η σεξουαλική ταυτότητα του παιδιού του. Αυτό
θα το καθορίσει το ίδιο το παιδί και όχι ο κοινωνικός περίγυρος. Δηλαδή, αν ένα κορίτσι κόβει κοντά τα μαλλιά του, το λέμε αμέσως αγοροκόριτσο, και του βάζουμε μια ταμπέλα. Δεν χρειάζονται ταμπέλες, δεν χρειάζεται καθόλου. Στην πρώτη φάση σημαντικό είναι να γνωρίσει το δικό του σώμα το παιδί, να μάθει να το αγαπάει, να μάθει να το σέβεται, να μάθει να κάνει πράγματα που μόνο το ίδιο επιθυμεί και τίποτα περισσότερο και να είναι ο εαυτός του, να αναπτυχθεί σαν ένας όμορφος ενήλικας, ο οποίος θα έχει μια υγιή σεξουαλική ζωή. Ακριβώς αυτό, αυτό είναι το ζητούμενο. Χωρίς ταυτότητες. Ακριβώς αυτό. Πολύ όμορφα αυτά που μας είπες, πολύ χρήσιμα και για τους γονείς αλλά και για τους έφηβους. Εγώ σε ευχαριστώ για την υπέροχη πρόσκληση και την υπέροχη εκπομπή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και αλλάζουμε κλίμα και πάμε ταξίδι. Ένα ταξίδι στις Άλπεις. Μια οροσειρά που είναι συνώνυμο της κομψότητας και της πολυτέλειας, όσο και των εκδρομών και των εξορμήσεων. Όσοι αγαπούν τα βουνά και το χιονισμένο σκηνικό, σίγουρα βρίσκουν τον προορισμό τους στις Άλπεις. Μια από τις πιο συναρπαστικές οροσειρές στον κόσμο, εκτός από τα Ιμαλάια, δεν υπάρχουν πολλά μέρη που συγκρίνονται με την ομορφιά των ψηλότερων ορεινών κορυφών στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονται εδώ για να βιώσουν το υπέροχο σκηνικό, αλλά και ένα αριθμό δραστηριοτήτων από πεζοπορία και σκι μέχρι απλή χαλάρωση στα πολυτελή ριζόρτ και τα μοναδικά σαλέ. Λατρεύετε κι εσείς το βουνό, τον αέρα του και τα γραφικά χειμερινά του τοπία, αλλά δεν τρελαίνεστε για σκι? Κανένα πρόβλημα. Στις Άλπεις μπορούν να σας προσφέρουν μια ποικιλία εναλλακτικών δραστηριοτήτων που δεν απαιτούν πέδιλα του σκι. Από στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και ηρεμίας μέχρι ψώνια και εξορμήσεις σε κοντινούς προορισμούς. Γεια σας λοιπόν από τις πανέμορφες Άλπεις. Βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε σκι, οι περισσότεροι δηλαδή, όχι εγώ. Εγώ βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή για να σας πω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε αν δεν μας αρέσει το σκι και πώς μπορούμε να περάσουμε την ώρα μας πάνω στο βουνό κάνοντας πράγματα τα οποία είτε έχουν να κάνουν με αθλητική δραστηριότητα είτε και όχι. Το να κατεβείτε την πίστα με τα σκί σας δεν είναι ο μόνος λόγος για να ανεβείτε ψηλότερα στο βουνό. Η βόλτα με το τελεφερίκ είναι μια εμπειρία από μόνη της, αφού σας παρέχει την απόλυτη θέα ξεκούραστα. Υπάρχουν πολλά καφέ ή ακόμα και εστιατόρια, όπου μπορείτε να απολαύσετε το αγαπημένο σας ζεστό ρόφημα και να θαυμάσετε το τοπίο, το χαριτωμένο θέαμα το σκιέρ που είναι τόσο όμορφο που μοιάζει με ψεύτικο. Εισπνέστε βαθιά τον καθαρό αέρα και αδειάστε το μυαλό σας από τα άγχη της καθημερινότητας. Εναλλακτικά μπορείτε να χαλαρώσετε διαβάζοντας το αγαπημένο σας βιβλίο. Ανακάλυψα λοιπόν ότι υπάρχουν φανταστικά σπα, τα οποία έχουν έτσι και κάποιες ιδιαίτερες θεραπείες. Τώρα προχωράω προς ένα από αυτά, το οποίο έχει και θερμαινόμενη πισίνα εξωτερική, με μια θέα κάπως έτσι. Όλα δηλαδή γύρω μας να είναι παγωμένα και εμείς να κολυμπάμε στο ζεστό νερό. Θα μου σκοτώσουν οι περισκίες. Πάμε λοιπόν να το δούμε πριν πάμε. Στις Άλπεις, τα περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν εγκαταστάσεις σπα με εσωτερικές αλλά ακόμα και εξωτερικές πισίνες. Ακόμα και αν το δικό σας ξενοδοχείο δεν διαθέτει, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επισκεφτείτε κάποιο γειτονικό. Σε κάθε περίπτωση, μη στερήσετε από τον εαυτό σας αυτή την εμπειρία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο χαλαρωτικό από το να βυθιστείτε σε μια πολυτελή θερμαινόμενη πισίνα και να κουφίσετε το σώμα και πνεύμα, ενώ έξω το χιόνι πέφτει πυκνό. Οι Άλπεις είναι γεμάτες από πολυάριθμα κάστρα και παλάτια. Πολλά χρησιμοποιήθηκαν ως οχυρά, ενώ άλλα ως εξοχικές κατοικίες κατά το Μεσαίωνα. Στις μέρες μας έχουν ουσιακό χαρακτήρα, ενώ κάποια χρησιμοποιούνται ως ξενοδοχεία ή και εστιατόρια. Όπως και να έχει, σίγουρα μια επίσκεψη σε ένα κάστρο θα σας κάνει να αισθανθείτε το λιγότερο προκυπικά. Δεν ξέρω για τον έρωτα, πάντως ο τουρισμός σίγουρα περνάει από το στομάχι. Γι' αυτό,
Ενώ βρίσκεστε στις Άλπεις, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις τοπικές σπεσιαλιτέ φτιαγμένες από ντόπια προϊόντα. Πεντανόστιμες γεύσεις με βάση την κρέμα και τα τυριά ολοκληρώνουν την εμπειρία στο πανέμορφο τοπίο. Επιστρέψαμε λοιπόν με ένα θέμα ομορφιάς και μαζί μας είναι η Αωρόρα. Η make-up artist Αωρόρα, καλώς όρισες. Καλή σας βρήκα. Και τι θα μας δείξεις σήμερα, Αωρόρα? Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε ένα λαμπερό μακιγιάζ. Αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε είναι να αναδείξουμε τα φυσικά μας χαρακτηριστικά με ένα πολύ ωραίο διακριτικό τρόπο, χωρίς να φαίνεται κάτι πάρα πολύ έντονο, δεν θέλουμε να φαίνεται κουρασμένο το δέρμα μας. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι να φαίνεται δροσερό, φρέσκο και λαμπερό. Έτσι, και αυτή είναι η τάση τελευταία. Βλέπουμε ότι ακόμα και σε βραδινά μακιγιάζ, ακόμα και στο κόκκινο χαλί, στα Όσκαρ, δεν είναι πάντα αυτό το πολύ έντονο πλέον μακιγιάζ το βαρύ. Στην ουσία δεν πηγαίνουμε τόσο πολύ παρεμβατικά πλέον στο πρόσωπο. Θέλουμε όσο το δυνατόν να κρατάμε ήπιους τους τόνους και το δέρμα μας να φαίνεται φρέσκο και ξεκούραστο. Ωραία, και αυτό πρέπει να αρχίσει από την επιδερμίδα, έτσι? Στην ουσία αυτό που είναι πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι το τι κάνουμε στην καθημερινή μας ρουτίνα. Δηλαδή να προσέχουμε το δέρμα μας, να κάνουμε μια καλή ενυδάτωση, να πίνουμε νερό και όλα αυτά. Δηλαδή είναι πιο σημαντικό τι κάνουμε πριν παρά τι κάνουμε κατά τη διάρκεια του μακιγιάζ. Ωραία, πάμε να αρχίσουμε λοιπόν, να δούμε. Θα ξεκινήσω τώρα λιγάκι μαζεύοντας τα μαλλιά μου. Ναι, και εγώ να τα πιάσω λίγο καλύτερα. Όπως είπα, πολύ σημαντικό βήμα είναι η ενυδάτωση. Βάζουμε την κρέμα μας λοιπόν. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και στο πώς θα καθίσει αργότερα το μακιγιάζ. Δηλαδή, στην ουσία, κάνουμε μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Δεν μου λες, είναι καλύτερο να βάζουμε τα ενυδατικά προϊόντα, την κρέμα ματιών και την κρέμα ημέρας, ώρα πριν να το αφήνουμε? Δεν είναι τόσο πειράζει. Πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει και με την ανάγκη που έχει το κάθε δέρμα. Το primer είναι αυτό που μπαίνει πριν ακριβώς από το make-up. Ωραία. Στην ουσία προετοιμάζει το δέρμα. Στην αγορά υπάρχουν άπειρα primer. Έχει να κάνει με τις ανάγκες που έχει το κάθε δέρμα. Βέβαια, αυτό που θα δείξουμε σήμερα εμείς δεν είναι μια πάρα πολύ έντονη κάλυψη. Θα πάμε να δείξουμε κάτι πολύ πιο ήσυχο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι και αψεγάδια στο το μακιγιάζ. Θέλουμε να έχουμε ένα ωραίο φίλτρο. Θέλουμε λίγο να εξαφανιστούν αυτές οι κοκκινίλες και τα λοιπά, αλλά και να φαίνονται δεν υπάρχει θέμα, γιατί είναι το φυσικό μας πρόσωπο. Άρα ίσα-ίσα μία βάση κάνουμε. Ακριβώς. Δεν ψάχνουμε την απόλυτη κάλυψη. Ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, και ξεκινάς. Θα περάσω εγώ τώρα να βάλω το make-up, το οποίο θα είναι ως επιτοπλίστων στα σημεία που έχω το θέμα. Άρα και η ποσότητα που βάζεις είναι καμία σχέση με αυτό που κάναμε παλιότερα. Ναι, δεν είναι αυτό που κάναμε πιο παλιά, που θέλαμε το δέρμα μας να φαίνεται θαμπό, να φαίνεται τελείως ματ. Και μπουκωμένο. Όλη αυτή η τάση έχει ευτυχώς φύγει. Εγώ στο καθημερινό μου μακιγιάζ, αλλά και εδώ πέρα στην εκπομπή, ξεκινάω από τα πλάγια. Βάζω εδώ πέρα την περισσότερη ποσότητα και έπειτα το δουλεύω και πάω προς τη μέση, ώστε η περισσότερη ποσότητα να είναι περιμετρικά και στο κέντρο, εκεί που φαίνεται δηλαδή περισσότερο και έχει την περισσότερη προσοχή το πρόσωπο, να είναι ελάχιστο. Απλά ένα πέρασμα με ό,τι έχει πάνω το σουγκάρι μου, το πινέλο μου. Τώρα, κάποιες κοπέλες που είναι τυχερές και έχουν έτσι λίγο πιο ομαλό, ας το πω, δέρμα, μπορούν να μην χρησιμοποιούν καν make-up σε αυτή τη φάση, να βάζουν μια ωραία αντιλιακή με χρώμα. Ναι, κάτι πολύ ελαφρύ. Και πάλι θα καλύψουν και θα κάνουν το αποτέλεσμα αυτό το επιθυμητό που θέλουμε. Πολλά χρόνια τώρα ακούω γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας και το λένε συνέχεια: δεν θέλω πολλά, δεν θέλω να βάζω πολλά γιατί φαίνομαι πιο μεγάλη. Και το έλεγαν στις νεότερες make-up artist, αλλά αυτές, επειδή η δουλειά τους είναι τέτοια, δεν μπορούσαν να το υιοθετήσουν και έβαζαν την κανονική ποσότητα. Όμως νομίζω ότι είχαν δίκιο τελικά. Το concealer τώρα, ναι, θα το βάλω πάλι σε σημεία. Θα κάνω το εξής: διορθωτικά. Στις άκρες που θέλουμε την ανέβει. Λίγο εδώ. Στο σπυράκι που έβγαλα σήμερα. Το οποίο δεν θα υπάρχει, δηλαδή δεν είναι ότι θέλω να αλλάξω, ας πούμε, τη μορφολογία του προσώπου, όπως πολλές κοπέλες μου ζητάνε όταν κάνουμε επαγγελματικό μακιγιάζ, ότι κόψε μου λίγο. Δεν κόβουμε τίποτα. Αυτό είναι δουλειά του πλαστικού. Ο πλαστικός θα κόψει. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι, όπως έλεγε και στην αρχή της εκπομπής ο Λάκης Γαβαλάς,
Οι τάσεις στα ρούχα είναι διαφάνειες, γιατί πλέον οι γυναίκες κάνουν πολλές επεμβάσεις στο σώμα τους και θέλουν να δείξουν αυτό που έχουν κάνει. Ακριβώς. Δεν το λέω αν εμείς συμφωνούμε ή διαφωνούμε, λέω ότι αυτή είναι η τάση. Έτσι γίνεται και στο πρόσωπο. Πλέον τα πρόσωπα είναι τόσο τέλεια, υπάρχουν τόσες θεραπείες να κάνουμε σε μια επιδερμίδα για να περάσουν οτιδήποτε μπορεί να έχει κάποιος, από ακμή μέχρι πανάδες, μέχρι το οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να κρύψεις τίποτα. Το βάζουμε έτσι μόνο για να υπάρχει μια βάση. Γιατί έχει γίνει δουλειά από πριν. Ακριβώς. Αυτό που κάνω τώρα δηλαδή. Τώρα αυτό είναι το contouring στην πιο ελαφριά του μορφή. Στην πιο ελαφριά του μορφή. Δεν κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Πηγαίνουμε έτσι λίγο στα σημεία που έχουμε ήδη βάθος. Απλά λίγο να τα τονίσουμε. Και βλέπω ότι το έχεις ανεβάσει κιόλας. Αυτό εδώ το κάνουμε γιατί ζεσταίνει λίγο το πρόσωπο. Δηλαδή δεν μπορούμε ξαφνικά να έχουμε εδώ μόνο βάθος και περιμετρικά να μην έχουμε. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία και γίνονται τόσες πολλές αισθητικές επεμβάσεις, δηλαδή βάζουμε ζυγωματικά, φτιάχνουμε το περίμετρο του προσώπου και όλα αυτά. Τώρα είναι έτσι πολύ πιο για μας, είναι πιο εύκολη δουλειά. Αυτό είναι αλήθεια. Οι make-up artists έχουν πολύ λιγότερα πράγματα να διορθώσουν. Πάρα πολύ ωραίο το έχεις κάνει και μ' αρέσει που χρησιμοποιείς, έχω δει όλα είναι κρεμώδη ή υγρά στοιχεία, σωστά? Ακριβώς, βοηθάνε πάρα πολύ στη διατήρηση της υγρασίας του προσώπου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το αποτέλεσμα. Το χειμώνα η επιδερμίδα μας τίνει να είναι πιο ξηρή. Κάποιες παρόλα αυτά έχουν πιο λιπαρό δέρμα. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να σετάρουν με κάποια είδους πούδρα κτλ. Αλλά δεν θα έχουν τόσο πολύ αυτό το ανάλαφρο, δεν θα επιτύχουν δηλαδή αυτό που θέλουμε, το make-up, no make-up, που είναι τώρα πάρα πολύ τάση. Και το ρούζ είναι σε υγρή. Και το ρούζ είναι σε υγρή μορφή. Κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο εφέ αυτό. Εγώ θα βάλω δύο χρώματα. Δεν μου λες, είναι αυτό που κάνανε οι πιο παλιές, οι περασμένες γενιές με το κραγιόν. Με το κραγιόν. Βάζανε και... Ναι. Είδες τελικά που επιστρέφουμε σε αυτό. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με το κραγιόν, έτσι δεν είναι? Και βέβαια. Και εάν ήταν ανεξίτηλο, θα μπορούσε να το βάλει στα μάγουλά σου? Καλό θα ήταν να μην το βάζαμε στο πρόσωπο το ανεξίτηλο προϊόν, γιατί το ανεξίτηλο προϊόν έχει κάποιο είδους συστατικά τα οποία μετά από λίγο, ναι, μεν στην αρχή είναι υγρό, μετά από λίγο όμως στεγνώνει. Γιατί στο πρόσωπο κάνουμε πολλές εκφράσεις. Και δεν θέλω να στεγνώσει κάπως περίεργα το ανεξίτηλο κραγιόν και μετά να μπαίνει μέσα στις γραμμές. Ενώ τα συγκεκριμένα προϊόντα που χρησιμοποιούμε τώρα έχουν και βιταμίνη ε, οπότε ναι μεν στεγνώνουν, αλλά κρατάνε και αυτή τη φρεσκάδα που θέλουμε. Λοιπόν, τώρα θα βάλω επίσης highlighter σε υγρή μορφή, σε stick δηλαδή. Εδώ τώρα θέλω να πω το εξής. Όταν βάζουμε highlighter σε αυτό το σημείο, καλό θα είναι να κάνουμε λίγο αυτό το μισοφέγγαρο. Δηλαδή είναι λίγο awkward το ολοίσιο προς τα κάτω. Καλό θα είναι πρέπει να παίρνει τη φορά εδώ να παίρνει τη φορά. Και αν υπάρχουν ρητιδούλες εδώ πέρα κοντά, τι γίνεται? Μήπως να πάμε πιο κάτω? Στο σημείο που υπάρχει ρητίδα, επανερχόμαστε σε αυτό που είπαμε στην αρχή. Αν έχουμε κάνει μια πολύ καλή ενυδάτωση στο πρόσωπο και έχουμε προετοιμάσει πολύ σωστά το δέρμα μας, δεν θα το έχουμε τόσο έντονο αυτό. Και όσες ρητίδες και αν έχουμε σε αυτό το σημείο, όταν βάζουμε υγρά προϊόντα, δεν μας προβληματίζει καθόλου, γιατί είναι σαν να μπαίνουν λίγο μέσα και τα λιένουν. Δεν είναι δηλαδή μια πούδρα που μπαίνει και είναι σκληρή, οπότε μπαίνει μέσα στις γραμμές και το κάνει να φαίνεται πιο έντονο. Δεν θα κάνω και πάρα πολλά στο πρόσωπο. Θα συνεχίσω να πάω λίγο στα φρυδάκια. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη... Αυτό κι αν είναι τάση, ναι. Για τα φρύδια μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση μόνο για τα φρύδια. Εγώ τα έχω φτιάξει τώρα. Έχω δηλαδή χρησιμοποιήσει ένα προϊόν που λίγο τα ανασηκώνει για να είναι έτοιμα. Αυτό που θέλω να πω για τα φρύδια είναι ότι πάλι έχει αλλάξει η τάση. Πάλι είναι τελείως διαφορετικά πλέον τα πράγματα. Πιο παλιά ήταν πιο σκληρές οι γωνίες, ήταν πιο λεπτά τα φρύδια, πιο έντονα βαμμένα. Πλέον έχει εκλείψει αυτό. Υπάρχουν άπειρα προϊόντα που μπορούν οι κοπέλες να προμηθευτούν και να φτιάχνουν τα φρύδια τους. Ανάλογα πάλι τι θέλει. Από μάσκαρα, μολύβι, πάστες, τα πάντα. Εγώ τώρα σε αυτή την περίπτωση, επειδή θέλω να κάνω αυτό το τόσο πολύ φυσικό αποτέλεσμα, το συμπληρώνω. Επιλέγω ένα μολύβι για να συμπληρώσω λίγο τα κενά. Όταν έχουμε δώσει λίγο περισσότερο πάχο στο φρύδι μας, αυτό μας μικραίνει και ηλικιακά. Ακριβώς. Δίνει μια πιο νεανική όψη στο πρόσωπό μας.
Είναι αυτή η τάση τώρα που λέμε, που είναι τα πιο fluffy φίδια, τα πιο γλυκά. Και τώρα εδώ θέλω να κάνω μία τσαχπινιά. Στην ουσία πηγαίνω εκεί που το έχω φτιάξει και τονίζω το περίγραμμά μου. Αντί να το σκουρίνω για να τονίσω το περίγραμμά μου, του δίνω φως. Το φως κάτω από το φρύδι είναι ακόμα ένα tip το οποίο είχαμε σε περασμένες γενιές. Πιο παλιά βάζαμε εκεί, σε αυτό το σημείο, πολύ έντονα highlighter. Σωστά, ναι. Πλέον βάζουμε λίγο κονσιλεράκι και το κονσίλερ επιλέγουμε να είναι σε φυσικούς τόνους. Άρα όχι πολύ φωτεινό, απλά όχι να το πολύ καθαρίσει. Φωτεινό. Μπράβο, αυτό να το καθαρίσει και να ενισχύσει το σχήμα μας. Θα πάω με ένα fluffy πινέλο και εδώ στο κινητό θα βάλω λίγο λάμψη. Να μου λάμψη το κάνει λίγο έτσι, χρώμα. Ναι, να μου το κάνει έτσι λίγο πιο γλυκό. Mm-hmm. Χωρίς πάλι να είναι κάτι πολύ έντονο, να είναι κοντά στις φυσικές αποχρώσεις, αυτές που λέμε τις γήινες. Δηλαδή θέλουμε να δίνουμε στο δέρμα μας μία αίσθηση υγείας. Από ό,τι κατάλαβα, εμείς δεν θέλουμε τίποτα έντονο αυτή τη φορά. Ούτε η λάμψη σου, ούτε το contouring, ούτε η κάλυψη, τίποτα να μην είναι ιδιαίτερα έντονο. Οπότε θέλουμε να τονίζουμε διακριτικά. Ναι, κατάλαβα. Διορθωτικά. Λοιπόν, αυτό που κάνω τώρα, πήγαμε λίγο πιο σκούρα σκιά, ματ αυτή τη φορά, χωρίς καθόλου λάμψη. Πάω στην κόγχη, σε αυτό το σημείο, αυτό δίνει βάθος και είναι πάντα πάρα πολύ ωραίο. Contouring ματιού, ουσιαστικά. Και το βγάζω έτσι λίγο προς τα έξω. Και περνάμε στη μάσκαρα, το οποίο είναι ένα βήμα, άλλη τάση αυτή, που μπορεί να μην... Θα μπορούσαμε να το έχουμε παραλείψει και να το έχουμε παραλείψει, αλλά εντάξει, εμένα μου αρέσει να τονίζονται λίγο οι βλεφαρίδες. Ναι, είναι πολύ δύσκολο τώρα για γυναίκες που βάφονται χρόνια, που δεν γίνεται να μην βάλουν μάσκαρα. Είναι σαν να είναι το 50% του αποτελέσματος. Ακριβώς. Ξαφνικά να το σταματήσουν. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι να αρχίσουμε με πιο ήπια χρώματα, δηλαδή μια μάσκαρα καφέ ή τουλάχιστον και να μην... διάφανη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, απλά για να ανασηκώσουμε. Λοιπόν, θα περάσω στο τελευταίο. Από τη μόδα θα τονίσω ελάχιστα τα χυλάκια. Λίγο θα ενισχύσω το περίγραμμά μου. Ναι, χωρίς να είναι πολύ ευδιάκριτο, έτσι. Και θα βάλω και ένα gloss για να είναι έτσι πολύ juicy και λαμπερά τα χυλάκια, χωρίς να είναι... Τέλειο! Ωραία. Φαίνεσαι φρέσκια, φαίνεσαι όμορφη, φαίνεσαι πολύ... Καλά, είσαι και νέα, αλλά φαίνεσαι ακόμα νεότερη. Είναι πανέμορφο. Πραγματικά, ελπίζω να έμαθαν οι φίλες μας ότι πλέον να μην βάφονται τόσο πολύ, ότι δεν χρειάζονται πολλά προϊόντα, δεν χρειάζεται πολλή ποσότητα και ότι αυτό που βγαίνει το αποτέλεσμα είναι και αυτό που είναι στη μόδα σήμερα. Αουρόρα, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή λοιπόν ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, να ξεχαστήκατε, να εμπνευστήκατε και μέχρι την επόμενη φορά θέλω να μου κάνετε μία χάρη. Θέλω να πιαστείτε από κάτι μικρό. Κάτι μικρό και όμορφο και από εκεί να χτίσετε την ευτυχία σας. Γιατί η ζωή είναι όμορφη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλιά.